Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους διοργανωτές του συνεδρίου για την πρόσκληση. Με τιμά ιδιαίτερα η ευκαιρία που μου δίνεται σαν υπεύθυνο του θεμάτων ενέργειας και περιβάλλοντος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης να αναπτύξω ορισμένες σκέψεις για ένα άλλο ενεργειακό πρότυπο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από τη μεγάλη εικόνα. Υιοθετώντας τη θεωρία των ιστορικών κύκλων, μπορεί να διαπιστώσει κανείς από πληθώρα στοιχείων ότι βρισκόμαστε στο μετέχμιο της τρέχουσας ιστορικής περίοδου και στις απαρχές μιας νέας. Σε αυτή τη νέα περίοδο, η ανθρωπότητα καλείται να κάνει τις επιλογές της. Θα απαντήσει και θα ξεπεράσει προβλήματα που επέφερε μέχρι τώρα πορεία της στον πλανήτη ή θα παραμείνει δέσμια του μοντέλου ανάπτυξης των ανεπτυγμένων κρατών της. Οι προκλήσεις αυτές θέτουν διλήμματα επιλογών και προτεραιοτήτων. Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα τον 21ο αιώνα είναι η αντιμετώπιση της ζήτησης της ενέργειας και οι επιπτώσεις που προκαλεί στο περιβάλλον η παραγωγή αυτής της ενέργειας με τους συμβατικούς ως τώρα τρόπους. Το πρωταρχικό ερώτημα που αναδεικνύεται είναι πώς μπορεί να υπάρξει κάλυψη αυτών των ενεργειακών αναγκών χωρίς να επιβαρύνεται πλέον το περιβάλλον ή τουλάχιστον να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο. Έτσι προκύπτει η πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης μετεξέλιξης ή και επανάστασης για ορισμένους. Η Ευρώπη δείχνει αποφασισμένη να κάνει το μεγάλο βήμα με τους στόχους για το 2030 και 2050 και βρίσκεται στην πρωτοπορία της ενεργειακής μετάβασης με την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Η Ελλάδα, μετά από ένα δεκαετή σχεδόν λαβύρινθο κρίσης και εν μέσω κοσμογονικών ενεργειακών εξελίξεων, αναζητά ένα νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο. Αυτό το νέο παραγωγικό πρότυπο μπορεί να αποβεί πετυχημένο σε σχέση με το παρελθόν και να μας οδηγήσει σε αηφόρο ανάπτυξη μόνο αν υπάρξει ένα νέο ενεργειακό πρότυπο σε κάθε επίπεδο. Μια άλλη προσέγγιση της παραγωγής, της μεταφοράς, της διανομής και της χρήσης ενέργειας. Μια αλλαγή πορείας, αντιλήψεων και πρακτικών. Μια αλλαγή παραδείγματος ενεργειακού μοντέλου. Αυτό το νέο ενεργειακό πρότυπο θα πρέπει να υιοθετηθεί στη βάση ενός μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και αναφορά το κράτος, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και κυρία τους πολίτες. Θα επικεντρώσω το ενδιαφέρον μου σήμερα ενώπιόν σας στην αλλαγή ενεργειακού προτύπου του επιχειρηματικού και βιομηχανικού κλάδου. Παραγωγική ανασυγκρότηση σημαίνει άλλωστε πρωτίστως επιχειρηματική και βιομηχανική ανασυγκρότηση. Όλες οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε τέσσερις προτεραιότητες που χρειάζεται να έχει το νέο ενεργειακό πρότυπο των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Προτεραιότητες όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η προσιτή ενέργεια, η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, η εισαγωγή καινοτομικής τεχνολογίας. Και ξεκινώ από την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση είναι μια αφανή πηγή ενέργειας, η πιο πράσινη πηγή ενέργειας, θα έλεγα, καθώς δεν έχει καταναλωθεί ποτέ. Ειδικότερα, οφείλουμε να σχεδιάσουμε μέτρα και πολιτικές που θα εστιάζουμε, μεταξύ των άλλων, στην ορθολογική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αποφεύγοντας την ενεργειακή οικονομική σπατάλη. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις κτηριακές υποδομές επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Χρειάζεται να υπάρξει στήριξη της δραστηριότητας των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, όπως αυτές ξεκίνησαν στην Ελλάδα με το νόμο 38-55 του 2010. Βασική αποστολή αυτών των επιχειρήσεων είναι η παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων με μεθόδους βελτίωσης και ενεργειακής απόδοσης. Δυστυχώς, το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας αυτής της νέας αγοράς υπηρεσιών καθυστέρησε να υλοποιηθεί. Δεν έχουμε αξιοποιήσει όσο θα μπορούσαμε το εργαλείο των συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και θα ήταν χρήσιμο να προβληματιστούμε σε ένα γόνιμο διάλογο επιχειρήσεις και κράτος στην ανάγκη δημιουργίας θέσης υπεύθυνου εξοικονόμησης ενέργειας, αντίστοιχο με τον υπεύθυνο διαχείρισης δεδομένων που σε λίγες μέρες γίνεται υποχρεωτικός για πολλές από τις επιχειρήσεις. Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά την προσιτή ενέργεια, κυρίως με όρους κόστους αλλά και με όρους διαφοροποίησης των πηγών. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές με ένα τιμολόγιο ενέργειας για τη βιομηχανία κατά 30% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και κατά 28% ακριβότερο από τη γειτονική μας Βουλγαρία. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά έτσι και οφείλουμε στο πλαίσιο του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού να βρούμε τρόπους μείωσης αυτού του κόστους. Χρειάζεται ενίσχυση των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών και δικτύων της χώρας, των διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες και πρωτοβουλία στην αποθήκευση ενέργειας. Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το υπηρετικό σύστημα θα μειώσει επίσης το κόστος. Παράλληλα, η στοχευμένη διείσδυση του φυσικού αερίου στον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα, με νέα δίκτυα διανομής ή επέκταση των υφισταμένων, σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε μεμονωμένους πελάτες και νησιά, με το συμπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο, και στον τομέα των μεταφορών ως καύσιμο στην ναυτιλία ή τις οδικές μεταφορές, θα μειώσει περαιτέρω το κόστος ενέργειας. Η τρίτη προτεραιότητα αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Πορτογαλία, κυρίες και κύριοι, κατάφερε να έχει το Μάρτιο μηνιαία παραγωγή καθαρής ενέργειας που ξεπέρασε τη ζήτηση. Η Πορτογαλία, μια χώρα με την οποία μπορούμε να συγκριθούμε άμεσα, όχι το παράδειγμα της Ολλανδίας ή της Δανίας. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση της Πορτογαλικής Ένωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, πιθανότατα δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα σημειωθεί αυτή η εντυπωσιακή επίδοση στην Πορτογαλία και, όπως λένε, το επίτευγμα του τελευταίου μήνα είναι ένα παράδειγμα του τι θα συμβεί πιο συχνά στο εγγύς μέλλον. Η Ελλάδα μπορεί να καταστεί ενεργειακή υπερδύναμη στη ΣΑΠΕ με τις κατάλληλες επενδύσεις σε δίκτυα και στοχευμένα έργα. Θέλω λοιπόν να χαιρετήσω από το Βήμα την ανακοίνωση της ΡΑΕ για νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύως 1.000 ΜΒ που αναμενόταν εδώ και καιρό. Χρειάζεται να ενισχυθεί η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με ενεργό βέβαια ρόλο της ΔΕΗ. Θα πρέπει ειδικότερα να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ με ενεργή συμμετοχή των επιχειρήσεων, μεμονωμένα ή συλλογικά, σε πλαίσιο που θα ενισχύει κατά προτεραιότητα την άμεση χρήση των ανανεώσιμων πηγών. Να υπάρξει αποδοτική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ στους τομείς μεταφορών και βιομηχανίας. Να διενεργηθεί εγχώρια παραγωγή υλικών απαραίτητων για τις ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε συνεργασίες με το ΚΑΠΕ και τα πανεπιστήμια. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στα καινοτομικά προϊόντα και τη στήριξη εθνικής κατασκευαστικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας τέτοιων προϊόντων. Και έτσι έρχομαι στην τέταρτη προτεραιότητα και ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με την εισαγωγή καινοτομικής τεχνολογίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των βιομηχανιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις παρέχουν πλέον τη δυνατότητα για αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση και έξυπνη διαχείριση της ενέργειας. Αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αντίστοιχα περιβαλλοντολογικά και οικονομικά ωφέλη που διευκολύνουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας και συμβάλλουν στην ανάκαμψη της δραστηριότητας της βιομηχανίας των υλικών. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλάμε για έξυπνα ενεργειακά δίκτυα, για έξυπνα κτίρια, για έξυπνες πόλεις με την ενσωμάτωση κατάλληλων συσκευών και τεχνολογιών. Ήδη στην υπάρχουσα έξυπνη τεχνολογία στον τομέα της ενέργειας έρχεται να προσθεθεί και η τεχνολογία του blockchain σε περιπτώσεις όπως η έκδοση και η εμπορία πράσινων πιστοποιητικών, η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, η ενεργοποίηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο για εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης. Σε όλα αυτά, οι ελληνικές επιχειρήσεις και η βιομηχανία δεν θα πρέπει να μείνουν πίσω. Έχουμε χάσει ήδη πολλές επαναστάσεις, σας είμαστε κοντά στην τέταρτη και στην ενεργειακή επανάσταση. Αλλά να έχουν τη στήριξη της πολιτείας για ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον ανάπτυξης. Επιτρέψτε μου ωστόσο να αναφερθώ λόγω της επικαιρότητας και σε ένα ζήτημα που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει και συμβολικά τη θέση μας περί νέου αναπτυξιακού προτύπου. Και αυτό είναι το ζήτημα της μεταλλινητικής εποχής στις περιοχές της Φλόρινας, της Κοζάνης, της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία. Δεν θα πρέπει αυτό το ζήτημα να μετεξελιχθεί σε μια περίπτωση του ελληνικού, του αεροδρομίου. Είχαμε ένα αεροδρόμιο και ενώ ξέραμε ότι θα κλείσει, σχεδιάζαμε και παρασχεδιάζαμε για 20 χρόνια τώρα, κοιτώντας το ανενεργό να απαξιώνεται και να χορταριάζει. Οι περιοχές αυτές χρειάζονται άμεσα τρία ολοκληρωμένα αναπτυξιακά σχέδια. Επιτρέψτε μου τον όρο τρία πράσινα σχέδια Marshall και αυτά τα πράσινα Marshall δεν αφορούν μόνο την Κοζάνη, τη Φλόρινα και τη Μεγαλόπολη, είναι ευρύτερης σημασίας και θα μπορούν να λειτουργήσουν σαν πιλότος, αφορούν τη χώρα που χρειάζονται και αυτή ένα άλλο αναπτυξιακό πρότυπο μέσω ενός άλλου ενεργειακού προτύπου όπως προανέφερα.
αφορούν τους κατοίκους που πρέπει να δουν το μέλλον του τόπου τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία, το παραγωγικό μοντέλο και η ζωή ολόκληρων πόλεων θα αλλάξει τα χρόνια που έρχονται και η ελληνική πολιτεία οφείλει να παρουσιάσει πραγματικό εναλλακτικό σχέδιο. Η αποσπασματική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, να αυξήσουμε λίγο το ανταποδοτικό τέλος ή να κάνουμε και ένα ακόμα περιβαλλοντολογικό έργο, είναι ήδη καταδικασμένη σε αποτυχία. Πρέπει να δώσουμε στους κατοίκους των περιοχών αυτών να καταλάβουν ότι το εννοούμε όταν λέμε ότι συνεισέφεραν στην ελληνική οικονομία και ότι η περιοχή τους πρέπει να αξιοποιήσει άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα πορευόμενη σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο. Αντίστοιχα, παραδείγματα ολικής μετατροπής περιοχών από μια οικονομική μονοκαλλιέργεια σε ένα άλλο πρότυπο ανάπτυξης υπάρχουν πολλά. Το Ρουρ της Γερμανίας, οι άλλες περιοχές στη Μεγάλη Βρετανία έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε ανάλογες προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας, η προσιτή ενέργεια με χαμηλό κόστος και διαφοροποίηση των πηγών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η τεχνολογική καινοτομία διαμορφώνουν το πλαίσιο ενός νέου ενεργειακού προτύπου για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Μένει σε εμάς τους πολιτικούς και τη διοίκηση να το αποτυπώσουμε θεσμικά και να το εφαρμόσουμε μαζί με τον επιχειρηματικό κόσμο όσο πιο γρήγορα και πιστά μπορούμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.